και μακάρι να μπορούσα να απαλλάξω από ένα μικρό ελάχιστο μέρος του βάρους αυτού τον Έλληνα πολίτη. Είναι ψυχική στάση αυτό που λέω. Δεν είναι η προσωπική μου αντοχή. Έχω τεράστιες προσωπικές αντοχές. Αφού ο Ευάγγελος Βενιζέλος εξήγησε τι εννοούσε με τη φράση «Είμαι εξουθενωμένος», κλήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει εάν η κυβέρνηση προτίθεται να πάρει και νέα μέτρα, με δεδομένο, όπως είπε ο πρόεδρος του συνασπισμού, ότι η συνταγή του μνημονίου έχει αποτύχει. Και αντί να υπάρξει μια ειλικρινής παραδοχή ότι απέτυχε αυτή η συνταγή, ότι αυτή η συνταγή είναι χειρότερη από την ίδια την ασθένεια και μας κάνει χειρότερα αντί να μας κάνει καλύτερα, εδώ βλέπουμε ότι έρχεται η Τρόικα και συζητάν την άμεση λήψη νέων μέτρων και μάλιστα από μια κυβέρνηση η οποία στερείται δημοκρατικής νομιμοποίησης, δεν είναι εκλεγμένη και χρειαζόμαστε επιγόντως η λαϊκή ετοιμιγορία να έρθει σύντομα και να προκύψει μια κυβέρνηση με νοπή λαϊκή εντολή. Ούτε πρόκειται να γίνει περικοπή αποδοχών, ούτε πρόκειται να γίνει περικοπή συντάξεων, ούτε να αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές. Πρέπει να μειώσουμε τις δαπάνες. Πρέπει να μειώσουμε τις δαπάνες. Πρέπει να μειώσουμε δαπάνες οι οποίες είναι αντιπαραγωγικές. Πρέπει. Από πού θα προκύψει αυτό? Από τις διαρθρωτικές αλλαγές. Και τα μέτρα του 2013-2014-2015 θα είναι ελάχιστα μπροστά σε αυτά που έχει ζήσει ο ελληνικός λαός. Γιατί το περιβόητο PSI θα μας επιτρέψει να μειώσουμε δραστικά τους τόκους και να πετύχουμε ευκολότερα τον στόχο μας για πρωτογενή πλεονάσματα. Ποια είναι η εναλλακτική λύση? Να ξεκινήσουμε ξανά από το επίπεδο του 1950? Τσίπρας και Βενιζέλος αναφέρθηκαν και στη λειτουργία της κυβέρνησης Παπαδήμου, με τον Υπουργό Οικονομικών να χαρακτηρίζει παραπολιτική τη διόγκωση του εσωτερικού διαλόγου που αναπτύσσεται ανάμεσα σε υπουργούς. Το πρόβλημά της δεν είναι η αφωνία, αλλά η πολυφωνία και οι παραφωνίες και η διάλυση και η έλλειψη στρατηγικής. Μια κυβέρνηση η οποία όμως παρόλα αυτά διαχειρίζεται κρίσιμα ζητήματα για τις επόμενες δεκαετίες. Ενοχοποιούνται πολιτικά τα πάντα και η ανταλλαγή απόψεων. Μια ανταλλαγή απόψεων που είναι ιδιαίτερα ευεργετική όταν γίνεται με τη συμμετοχή υπουργών που προέρχονται από τρία διαφορετικά κόμματα. Δυστυχώς, καταβυθιζόμαστε στη χειρότερη εκδοχή της ίντρικας και της παραπολιτικής. Έλεος, αφήστε τη χώρα να ονειρευτεί, να αναπνεύσει, να αισιοδοξήσει. Λίγο αργότερα η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε στις καταγγελίες που έχει κάνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων για τη διαφθορά στο δημόσιο. Έρχεται ο κύριος Σπινέλης και κάνει την καταπληκτική δήλωση ότι 4 και 4, 4 συν 4 συν 2 ισχύει, λέει, στο ελληνικό κράτος. Και δεν εκρήγνεται κανείς. Μόλις λοιπόν το διάβασα, τηλεφώνησα στον εισαγγελέα του οικονομικού εγκλήματος, τον κύριο Πεπόνη, και τον παρεκάλεσα να διατάξει άμεση προκαταρκτική εξέταση και να καλέσει τους δύο αυτούς κυρίους, ό,τι γνωρίζουν που δεν το είπανε στην υπηρεσία τους, να το πούν στον εισαγγελέα. Διότι από την γενική φήμη, την υποψία, έως τη συγκεκριμενοποίηση της καταγγελίας υπάρχει μία απόσταση. Και καλό κάθε πολίτη και πρωτίστως κάθε βουλευτή, κάθε υπεύθυνο και επώνυμο πολίτη αυτής της χώρας, να μας πει συγκεκριμένα στοιχεία, να μην φοβηθεί, και θα έχει πλήρη κάλυψη.